Βρισκόμαστε στο κάτω κάστρο Μυτιλίνης, παρέα με έναν δημιουργικό, θα λέγαμε, άνθρωπο, τον προϊστάμενο της εφορίας αρχαιοτήτων Λέσβου, τον κύριο Παύλο Τριανταφυλλίδη. Κύριε Τριανταφυλλίδη, βλέπουμε τα έργα στο κάτω κάστρο να προχωρά. Τι εργασίες έχουν γίνει μέχρι τώρα και τι προγραμματίζονται για το επόμενο διάστημα? Να σας πω ότι το έργο του κάτω κάστρου αποτελεί ένα συνδυασμό γύρω στα 4 έργα που πραγματοποιούνται αυτή τη στιγμή. Το πρώτο έργο που ολοκληρώθηκε και ήταν σε συνεργασία με τον Δήμο της Μυτιλίνης, ήταν η βελτίωση της επισκεψιμότητας του κάτω κάστρου, όπου πραγματοποιήσαμε τον ποδηλατόδρομο και πεζόδρομο, που είναι συνέχεια του ποδηλατόδρομου και του πεζόδρομου που έχει κάνει ο Δήμος από τη Φωκιότρυπα μέχρι το Άγαλμα της Ελευθερίας. Εμείς συνεχίσαμε την ανάδειξη των μνημείων του κάτω κάστρου με το έργο των αποθηκών Σαπλιτζά που γίνεται στο επιθαλάσσιο τείχος, είναι ακριβώς εκεί που είναι τα σφαγεία. Το δεύτερο έργο που πραγματοποιείται τώρα είναι η αναστήλωση και η αποκατάσταση του βορείου περιβόλου, η περιοχή Β, όπου αποκαθίσεται μια οθωμανική οικία η οποία θα γίνει κέντρο λίθου. Θα μαζέψουμε όλες τις επιγραφές των κλασικών χρόνων και ελληνιστικών που έχουν βρεθεί από τη Λέσβο και θα πραγματοποιήσουμε εκπαιδευτικά προγράμματα με τα παιδιά, ώστε να καταλαβαίνουν οι φίλοι μας, τα μικρά παιδιά, τι είναι η πέτρα, πώς χρησιμοποιήθηκε στην αρχαιότητα και πώς χαράζονταν οι επιγραφές πάνω σε αυτό, μέσα από ειδικά κείμενα που φτιάχνουμε και από μια μουσιοβαλίτσα που θα δίνει τη δυνατότητα με την παρουσία συντηρητή να επεξεργάζονται και να δουλεύουν την πέτρα και να χαράσουν πάνω σε αυτή τα αρχαία γράμματα. Είναι ένα πολύ έτσι βιωματικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Όπου θα ξεκινήσει? Το πρόγραμμα αυτό θα ξεκινήσει τον Ιούνιο, αλλά προτού μπούμε σε αυτό το πρόγραμμα, θέλω να σας πω για το κάτω κάστρο, επειδή βρίσκεται στο στάδιο της ολοκλήρωσής του. Αυτή τη στιγμή κάνουμε μία συντήρηση και αποκατάσταση του Οθωμανικού λουτρού του 18ου αιώνα, είναι αυτό ακριβώς που είναι πίσω μας. Είναι ένα μνημείο το οποίο έχει αποκατασταθεί από τη 14η εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων υπό την καθοδήγηση της τότε εφόρου της κυρίας Χριστιάνας Λούπου. Και επειδή θέλουμε να αναδείξουμε και το κομμάτι του επωνομαζόμενου έθριου χώρου, είναι αυτό ακριβώς που είναι πίσω μας, όπου αποτελεί έναν εσωτερικό χώρο του λουτρού, θα κάνουμε μια μερική αποκατάσταση των περιμετρικών τείχων, ώστε να δηλώσουμε στον επισκέπτη ότι αυτό ήταν τμήμα της εσωτερικής λειτουργίας του λουτρού του 18ου αιώνα. Να σας πω ότι στο πλαίσιο του κάτω κάστρου και του έργου που γίνεται με το Δήμο της Μυτιλίνης και με τη Διαχειριστική Αρχή, στις 18 και 19 Μαΐου προγραμματίζονται εκδηλώσεις εδώ. Γιατί θέλουμε να προβάλλουμε το έργο αυτό, επειδή θεωρείται ότι είναι ένα πολύ στρατηγικό σημείο της πόλης, το οποίο για πρώτη φορά δίνεται η δυνατότητα στον επισκέπτη να περιηγηθεί στους χώρους του κάτω κάστρου. Έτσι, με τον κύριο Πλακοτάρη, συνδιοργανώνουμε ένα διήμερο εκδηλώσεων. Η πρώτη μέρα θα είναι αφιερωμένη σε έναν πεζόδρομο που γονείς, μαθητές και παιδιά θα μπορούν να περπατήσουν από το Άγαλμα της Ελευθερίας μέχρι τη Φωκιότρυπα και εν συνεχεία τα μικρά παιδιά θα παίξουν ένα δημιουργικό παιχνίδι, τον κώδικο οδικής κυκλοφορίας, χρησιμοποιώντας τον πεζόδρομο και τον ποδηλατόδρομο. Τη δεύτερη μέρα πραγματοποιούμε ένα νέο διαδραστικό εκπαιδευτικό παιχνίδι με την κυρία Φερενίκη Τσαμπερλή, όπου θα δοθεί η δυνατότητα σε περιορισμένο βέβαια αριθμό παιδιών να κατασκευάσουν το κάστρο της Μυτιλίνης όπως το βλέπετε τώρα σε μικρογραφία από φελιζόλ και θα παίξουν μέσα σε αυτό. Θα είναι έτσι ένα πολύ δημιουργικό παιχνίδι γιατί θα μάθουν και την ιστορία του κάστρου. Και εν συνεχεία ετοιμάζουμε μια φωτογραφική έκθεση με την φωτογραφική εταιρεία Μυτιλίνης. Είναι στον έθριο χώρο, στην οικία ακριβώς εδώ απ' έξω, όπου θα παρουσιαστούν φωτογραφικές λήψεις και στιγμές από τη ζωή του κάστρου κατά τη διάρκεια των νεωτέρων χρόνων, δηλαδή μετά τη Μικρασιατική καταστροφή, επειδή ο χώρος αυτός ήταν χώρος που είχαν τοποθετηθεί τις σκηνές για τους Μικρασιάτες πρόσφυγες και θα προσπαθήσουμε να το συνδέσουμε με το παρόν. Και εν συνεχεία θα έχουμε μία μουσική συναυλία της κυρίας Μπάμπαλη που θα γίνει στο χώρο του κάτω κάστρου. Φυσικά θα είναι ελεύθερη για το κοινό τηρώντας τα μέτρα ασφαλείας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να εντάξουμε το κάστρο μέσα στη σημερινή ζωή της πόλης. Αυτές είναι οι δύο εκδηλώσεις που ετοιμάζουμε για το έργο του κάτω κάστρου. Να σας πω ότι η εφορία μας ετοιμάζει και ξεναγήσεις που θα γίνουν εκείνο το διήμερο σε όσους επιθυμούν για να τους πούμε τα μνημεία που υπάρχουν εδώ. Και έτσι θα υπάρχει μια δυνατότητα ενημέρωσης του κοινού μέσα από όλη αυτή τη σειρά των εκδηλώσεων που ετοιμάζουμε.
φεύγοντας από τις εκδηλώσεις, να πούμε ότι έχετε προγραμματίσει και άλλες εργασίες προκειμένου να διαμορφωθεί το κάτω κάστρο. Ποιες είναι αυτές? Λοιπόν, αυτή τη στιγμή τρέχει, όπως σας είπα, το έργο της αποκατάστασης των αποθηκών Σαπλιτζά, όπου ετοιμάζεται ένας ειδικός χώρος εργαστηρίων, στο οποίο θα υπάρχει δυνατότητα ο επισκέπτης να βλέπει τις διάφορες φάσεις διαδοχικές συντήρησης των ανασκαφικών ευρημάτων, κυρίως της κεραμικής, πώς βγαίνει από την ανασκαφή, πώς συντηρείται και πώς μετά εκτίθεται στο μουσείο σε μία έκθεση. Να σας πω ότι η υπηρεσία μας έχει εντάξει στο Ταμείο Ανάκαμψης που αρχίζει μόλις τώρα, είναι το κομμάτι ακριβώς που είναι από πίσω σας, είναι ο βόρειος περίβολος του κάστρου της Μυτιλίνης, το κομμάτι από την περιοχή της φωτογραφικής εταιρείας Μυτιλίνης από πίσω μέχρι τη Βυζαντινή Δεξαμενή, έτσι ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε μία αποκατάσταση όλου του βορειοανατολικού περιβόλου, γιατί με το τμήμα αυτό που έχει μείνει ακόμα μη συντηρημένο, θα μας δοθεί η δυνατότητα να κάνουμε πλήρη αποκατάσταση όλης της πλευράς που κοιτάζει προς την βορειοανατολική πλευρά του Αδραμιτινού κόλπου. Οπότε θα κλείσει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του πάνω κάστρου με την αποκατάσταση του περιβόλου αυτού και εν συνεχεία ετοιμάζουμε, έχουμε ήδη μελέτη, την έχουμε προτείνει στην επόμενη προγραμματική περίοδο του ΕΣΠΑ 2021-2027. Είναι το επιθαλάσσιο τείχος που είναι ακριβώς στις αποθήκες Σαπλιτζά πίσω, ώστε να κλείσουμε και το κομμάτι αυτό της αναστήλωσης, που είναι το επιθαλάσσιο τείχος που είναι πεσμένο με στη θάλασσα, για να υπάρχει και μια ασφάλεια των επισκεπτών που θα περιηγούνται με το ποδηλατόδρομο και το πεζόδρομο μέσα στο κάστρο. Αυτά είναι τα δύο βασικά έργα που τα θεωρούμε άμεση προτεραιότητα για το επόμενο χρονικό διάστημα για το κάστρο της Μυτιλίνης. Να φύγουμε από το κάστρο της Μυτιλίνης και να πάμε στον Ιερό Ναό του Αγίου Θεράποντα, που έχουν ξεκινήσει εργασίες. Ναι. Τι είδους εργασίες έχουν ξεκινήσει? Ναι, να σας πω, επειδή το Άγιο Θεράποντα είναι ένα εμβληματικό μνημείο της πόλης και είναι ένα πολύ μεγάλο και πολύπλοκο έργο, η εφορία μας, σε συνεννόηση με τις κεντρικές υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και με τη Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων, αποφάσισε το κομμάτι της συντήρησης των εξωτερικών όψεων του Ιερού Ναού, που κυρίως είναι συντήρηση όλων των λίθινων διακοσμητικών στοιχείων που υπάρχουν στα αιτώματα, στην κύρια είσοδο και στην πίσω, αλλά και στις πλάγιες πλευρές, να συντηρηθεί από την εφορία μας με εξειδικευμένο προσωπικό συντηρητών, να αποκατασταθούν οι χρωματικές επιφάνειες, γιατί όλος ο λίθινος και γλυπτός διάκοσμος που υπάρχει στο άνω μέρος του ναού είναι γεμάτος με χρώματα. Κάναμε μάλιστα μια ειδική ρεφωτογράφηση και πήραμε λήψεις ώστε να δούμε την κατάσταση φθοράς των χρωμάτων που υπάρχουν πάνω στα γλυπτά και εν συνεχή να συντηρήσουμε και τις εξωτερικές στιχογραφίες που υπάρχουν στα τύμπανα των δύο αιτωμάτων του Ιερού Ναού. Αυτό είναι ένα κομμάτι αρκετά δύσκολο που θα κάνει η εφορία μας, γιατί φανταστείτε ότι ήδη έχουμε ετοιμάσει τις καλωσιές για να μπορέσει να δουλέψει το εργατοτεχνικό προσωπικό και εν συνεχή η Διεύθυνση Αναστήλωσης θα προβεί στην αρχιτεκτονική αποκατάσταση της στέγης με την αντικατάσταση της μεταλλικής κάλυψης της στέγης αυτής, ένα έργο αρκετά δύσκολο τεχνικά, το οποίο το έχει προτείνει και εντάσσεται την περίοδο αυτή στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης. Αυτά είναι τα δύο έργα που το ένα το δικό μας ήδη αρχίζει, δηλαδή από την επόμενη εβδομάδα, και εν συνεχεία σε λίγους μήνες θα αρχίσει και η Διεύθυνση Αναστήλωσης το έργο της αποκατάστασης της στέγης, ένα εξαιρετικά δύσκολο τεχνικό έργο. Τι προϋπολογισμού είναι το κάθε έργο? Η συντήρηση των εξωτερικών όψεων είναι γύρω στις 810.000, ενώ η αποκατάσταση της αρχιτεκτονικής πρόσωψης και της στέγης του ναού είναι γύρω στα 2 εκατομμύρια ευρώ, επειδή είναι ένα έργο σοβαρά τεχνικό που θα γίνει με διεθνή διαγωνισμό και με εργολαβία από προκήρυξη που θα βγάλει η Διεύθυνση Αναστήλωσης του Υπουργείου μας. Υπάρχει κάποια εκτίμηση πότε θα ολοκληρωθεί το έργο? Το δικό μας το έργο της συντήρησης μέσα σε 2 χρόνια. Γιατί είναι εξαιρετικά λεπτομερής η δουλειά που θα γίνεται με τη συντήρηση του λίθινου διακόσμου, επειδή έχει τμήματα αγγέλων που έχουν αποσπαστεί, έχουν πρόχειρα δεθεί με ειδικά σίδερα τα οποία έχουν σκουριάσει. Οπότε είναι ένα επίπονο έργο που θέλει μεγάλη λεπτομέρεια και ως εκ τούτου θα χρονοτροβήσουμε στη συντήρηση κυρίως των γλυπτών του διακόσμου και των χρωμάτων που υπάρχουν πάνω αυτά. Σώζονται εκπληκτικά χρώματα, δηλαδή υπάρχει μια μεγάλη ποικιλία χρωμάτων που δεν φαίνονται με γυμνό μάτι, πρέπει να πας πάρα πολύ κοντά. Και μάλιστα ετοιμάζουμε και μια ειδική ενημέρωση του κοινού σε συνεργασία με τη Μητρόπολη της Μυτιλίνης για το σημαντικό αυτό μνημείο, που είναι και ένα έμβλημα θρησκευτικό μνημείο της πόλης. Να φύγω από τη Μυτιλίνη και να πάμε στον Πολυχνίδο και συγκεκριμένα στη Βρύσα. Ναι. Τι γίνεται εκεί με τους Ιερούς Ναούς? Λοιπόν, εμείς σύμφωνα με τις συνεννοήσεις που είχαμε κάνει με τις κεντρικές υπηρεσίες του Υπουργείου, με τη Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων, ολοκληρώσαμε και στείλαμε τις αντίστοιχες μελέτες
στο σεισμόπληκ των δύο ναών που υπάρχουν στο νησί, ειδικά στη Βρύσα. Ξέρουμε ότι η μία έχει ολοκληρωθεί και έχει εγκριθεί από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο. Επειδή όμως είναι ένα πολύ δύσκολο τεχνικό έργο και τα δύο μνημεία που υπάρχουν στη Βρύσα, τα εκκλησιαστικά, ανέλαβε η Διεύθυνση Αναστήλωσης να πραγματοποιήσει τις εργασίες αποκατάστασης, διότι και τα δύο μνημεία έχουν πάρα πολύ σοβαρή παθολογία, είναι τιμόρροπα, ειδικά ο Ιερός Ναός του Αγίου Κωνσταντίνου και της Αγίας Ελένης, που είναι και νεότερο μνημείο, το οποίο κηρύχθηκε πρόσφατα προστατευμένο από τον αρχαιολογικό νόμο, έχει σοβαρές ζημιές, αλλά επειδή οι κάτοικοι το θεωρούν το πόσιμο της περιοχής της Βρύσας, τεχνικά για να μπορέσει να επιληθεί το θέμα της αποκατάστασής του και στατικής και αρχιτεκτονικής, απαιτεί πολύ εξειδικευμένες μελέτες και εργασίες, οι οποίες θα γίνουν από τις κεντρικές υπηρεσίες του Υπουργείου μας, από το Διεύθυνση Αναστήλωσης. Νομίζω ότι υποβάλλουν ήδη τεχνικά δελτία και για τα δύο αυτά έργα στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης, που έχει ήδη ανοίξει την πρόσκληση, και στο επόμενο πεντάμινο πιστεύω ότι θα έχουν ενταχθεί. Αυτά τα έργα ξέρουμε περίπου τι προϋπολογισμό. Έχουν πολύ υψηλό προϋπολογισμό, γιατί έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές και τιμωροποιίες σοβαρές. Είναι το καθένα προϋπολογισμό πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ. Και ο ναός του Αγίου Κωνσταντίνου και εκείνος της Ζωοδόχου πηγής. Ναι, ναι. Στη Ζωοδόχου πηγή υπάρχει και μελέτη συντήρησης που έχει πραγματοποιηθεί, η οποία μπορεί να γίνει αργότερα από εμάς, αλλά σε πρώτη φάση επήγει να αποκατασταθεί στατικά και μορφολογικά το Ιερός Ναός στη δομή του. Να φύγουμε από τη Βρύσα και να πάμε αρχαία Άντισα. Ναι. Εκεί τι εργασίες γίνονται? Στην αρχαία Άντισα αρχίζουμε το Μάιο. Θα συνεχιστούν οι εργασίες στον χώρο που έχει εντοπιστεί το επιθαλάσσιο τείχος. Το έχουμε αποκαλύψει σε μήκος 30 μέτρα και σε ύψος 6. Και θα συνεχίσουμε τις εργασίες στο Άνω Κάστρο, όπως ονομάζεται, γιατί στόχος της υπηρεσίας μας είναι να αποκαλύψει τουλάχιστον τα οικιστικά κατάλοιπα που υπάρχουν στο κεντρικό χώρο της μεσονικής αυτής Ακρόπολης, την οποία ευελπιστούμε ότι θα εντοπίσουμε ένα πολύ σημαντικό μνημείο που το αναμένουμε, που είναι ο Μητροπολιτικός Καθεδρικός Ναός που υπήρχε στο κάστρο αυτό και που συνδέεται από τις φιλολογικές πηγές με την Παναγία την Οδηγήτρια. Να σας πω ήδη ότι γίνεται συντήρηση όλων των ανασκαφικών ευρημάτων που έχουμε εντοπίσει από τις τομές που κάναμε στο επιθαλάσσιο τείχος και στο Άνω Κάστρο. Έχουν εντοπιστεί τρομερά αγκία της Βυζαντινής περίοδου, και αυτό θέλω να το τονίσω, γιατί η Βυζαντινή Λέσβος δεν είναι γνωστή ούτε στο κοινό, ούτε και στην επιστημονική κοινότητα. Η Άντισα μας δίνει τη δυνατότητα να γνωρίσουμε πολύ καλά το 13ο και 14ο, να έχουν βρεθεί εξαιρετικά αγκία Βυζαντινής περίοδου. Πρώτη φορά θα παρουσιαστούν σε ειδική έκθεση που ετοιμάζουμε για την αρχαία Άντισα. Και εδώ θέλω να συγχαρώ και το Δήμο της Δυτικής Λέσβου, που κάνει προσπάθειες ώστε να μας δώσει ένα κτίριο που υπάρχει στο Σκαλοχώρι, για να μπορέσει να υπάρχει ένας αποθηκευτικός χώρος, επειδή τα ευρήματα είναι χιλιάδες. Αυτή τη στιγμή, να φανταστείτε, έχουμε γύρω στα 10.000 πλαστικά κυβότια με κεραμική και ευρήματα που έχουν βρεθεί από τη διετή έρευνα που κάνουμε στην Άντισα. Και ευελπιστούμε ότι στον χώρο αυτό θα μπορούσε να γίνει και μια μικρή συλλογή, μια μικρή έκθεση, ώστε να αποτελέσει και ένα τουριστικό πυρήνα η περιοχή της Άντισας και του Σκαλοχωρίου με το χωριό της Άντισας στη διαδρομή από την Καλονή προς το Σίγρι. Η αρχαία Άντισα για πολλούς Λέσβους ήταν ένα μέρος άγνωστο. Τώρα ναι. Πόσο προβολή πιστεύετε ότι θα πάρει? Νομίζω θα πάρει, καταρχάς αυτή την περίοδο υπάρχει και η προσπάθεια που γίνεται από το Δήμο Δυτικής Λέσβου και από την περιφέρεια, από ό,τι ξέρω, να φτιάξει την πρόσβαση από την περιοχή της διασταύρωσης στο Τσαμούρ λιμάνι μέχρι την αρχαία Άντισα, που το θεωρούμε έργο στρατηγικό. Εμείς θέλουμε να κάνουμε μία μελέτη αποκατάστασης του επιθαλάσσιου τείχους σε πρώτη φάση και να αναδείξουμε τμήματα του οικιστικού πυρήνα του μεσαιωνικού κάστρου, τα οποία σώζονται σε ύψος 4 με 5 μέτρων. Φανταστείτε ότι είναι ένας βυζαντινός μιστράς η αρχαία Άντισα. Κάτι τέτοιο, το οποίο δεν φαίνεται με γυμνομάτι, γιατί είμαστε ακόμα στην αρχή της έρευνας, όμως η ανασκαφή έχει αποδείξει ότι τα κτίρια που υπάρχουν μέσα σώζονται σε πάρα πολύ μεγάλο ύψος. Και βέβαια, από κάτω από τη Βυζαντινή πόλη, το πιο σημαντικό είναι ότι βρίσκεται ένας άλλος οικισμός των πρώιμων σκοτεινών χρόνων, που το χρονολογούμε στον 11ο και στο 10ο αιώνα π.Χ. και που θα δώσουμε τη δυνατότητα να δούμε αυτή τη διαχρονική συνέχεια λειτουργίας της αρχαίας Άντισας από το 13ο αιώνα π.Χ. μέχρι το 14ο μετά. Στην αρχαία Άντισα δεν υπάρχει Οθωμανική επέμβαση, όπως έχει το κάστρο της Μυτιλίνης. Δηλαδή αυτό βομβαρδίστηκε, καταστράφηκε, οι Οθωμανοί το εγκατέλειψαν, είχαν μία φρουρά, μία δίγλα για να επιβλέπουν το χώρο και εν συνεχεία κατασκεύασαν το Οθωμανικό κάστρο του Σιγρίου, που είναι λίγο πιο πέρα. Οπότε είναι ένα σημείο αναφοράς, πιστεύω, θα γίνει
η αρχαία Άντισα και ειδικά το Κάστρο, το Βριόκαστρο, τις τουριστικές διαδρομές που υπάρχουν για τη Λέσβο. Σε πόσο χρόνο θα ολοκληρωθούν ένα καφέ, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω θα χρειαστεί πάρα πολύ. Είναι πολύ, κοιτάξτε, επειδή είναι εξαιρετικά δύσκολες οι ένα καφέ, φανταστείτε ότι σκάβουμε σε τρία τετραγωνικά, βγάζουμε γύρω στους 100 με 200 τόνους πέτρας. Γιατί όλες οι αναδομές των κτηρίων, των πάνω ρόφων έχουν πέσει μέσα. Οπότε η ανασκαφή ουσιαστικά στα 2 με 3 μέτρα που σκάβουμε είναι απομάκρυνση λίθων και εν συνεχεία αρχίζει η ανασκαφική έρευνα. Θεωρούμε ότι μέσα σε μια επταετία θα μπορέσει να έχει ολοκληρωθεί ένα πολύ μεγάλο τμήμα της διαμόρφωσης του Οβριόκαστρου. Και εδώ θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον κύριο Μουτζούρη, διότι και παλιότερα και τον κύριο Βαλσαμίδη και την κυρία Καλογύρου, που βοήθησαν στο να χρηματοδοτήσουν την ανασκαφή αυτή, γιατί κατάλαβαν πόσο σημαντική είναι για την ιστορία της αρχαίας Λέσβου. Και αφού αναφερθήκατε σε επταετία, να σας ρωτήσω τι άλλα έργα προγραμματίζετε. Σε ένα μήνα, μάλλον αρχές Απριλίου, αρχίζουν οι ανασκαφές στην νότια πάραδο του Αρχαίου Θεάτρου, έργο που χρηματοδοτήθηκε επίσης από τον κύριο Μουτζούρη και από την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, όπου σε συνεργασία με την Πολυτεχνική Σχολή του Μπάρι θα συνεχίσουμε τις εργασίες αποτύπωσης και ανασκαφής και διερεύνησης πώς κανείς από τη σκηνή και από την πάροδο πήγαινε στο κύλο του θεάτρου. Ετοιμάζουμε με τους Ιταλούς συναδέλφους, τους καθηγητές Τζόρτζιο Ρόγο και Μόνικα Λιβαδιώτη, την αποκατάσταση της σκηνής, και εν συνεχεία το μεγάλο μας project θα είναι η ελληνιστική στοά που υπάρχει στην επάνω σκάλα Μυτιλίνης. Είναι ο χώρος περιφραγμένος δίπλα από το ΙΚΑ, όπου οι Ιταλοί συνάδελφοι μας δίνουν τη δυνατότητα να αποκαταστήσουμε και να αναστηλώσουμε τη στοά αυτή. Φανταστείτε ότι η μελέτη αυτή έχει σαν στόχο όλα αυτά τα κομμάτια που είναι μέσα στο νερό να μπορέσουν να αποκατασταθούν σε κείονες και σε επιστήλια που θα δείξουν πώς ήταν αυτή η στοά κατά τον 3ο και 2ο αιώνα π.Χ. Νομίζουμε ότι θα γίνει σύμβολο της πόλης, γιατί είναι και στην είσοδό της προς το Καλαμάρι. Οπότε θεωρούμε ότι είναι ένα πολύ σημαντικό έργο για την αναβάθμιση της αστικής ζωής της πόλης της Μυτιλίνης. Στόχος μας είναι να αναδείξουμε δηλαδή και να αποκαταστήσουμε, να σηκώσουμε τις πέτρες αυτές και να δείξουμε πώς ήταν μια στοά στην αρχαιότητα, που ήταν κοντά βέβαια και στο αρχαίο λιμάνι και στο τείχος. Τι άλλες επεμβάσεις να περιμένουμε ή τι έχετε εσείς στο προγραμματισμό σας? Στα προτινόμενα έργα που έχουμε για την επόμενη προγραμματική περίοδο είναι η εγκεκριμένη μελέτη του Μενδρεσέ που υπάρχει στο Άνω Κάστρο της Μυτιλίνης, το Οθωμανικό οικοδιδασκαλείο του 16ου αιώνα, το οποίο βρίσκεται σε πάρα πολύ κακή κατάσταση διατήρησης και θεωρούμε ότι είναι ένα όριμο έργο το οποίο μπορεί να ενταχθεί στην επόμενη προγραμματική περίοδο. Ο εξυγχρονισμός του Παλαιού Αρχαιολογικού Μουσείου Μυτιλίνης, το οποίο η εφορία μας ήδη εκπονεί την κτηριολογική μελέτη, τη μελέτη συντήρησης, γιατί φανταστείτε ότι μέσα έχουμε βρει εκπληκτικούς διακόσμους κάτω από τους οβάδες της παλιάς χρήσης του. Ετοιμάζουμε τώρα τη μουσιολογική μελέτη και θέλουμε να το αποδώσουμε σε μία τριετία στο κοινό με τα σημαντικότερα ευρήματα από τις 5 πόλεις κράτη της αρχαίας Λέσβου, ώστε κάθε αίθουσα να είναι αφιερωμένο και σε μία από τις αρχαίες πόλεις. Ο χώρος που ήταν το υποστατικό και που ήταν πλέον, ήταν μέχρι σήμερα χώρος έκθεσης των επιγραφών, θα το επαναχρησιμοποιήσουμε σε ένα ωραίο αναψυκτήριο που θα δίνεται η δυνατότητα από ξεχωριστή είσοδο να μπορεί να είναι σε λειτουργία από τις πρώτες πρωινές ώρες μέχρι και τις βραδινές. Οπότε θα γίνει ένας πολύ ωραίος κήπος, φανταστείτε, το παλιό μουσείο, και νομίζω ότι θα έχει και μεγάλη επισκεψιμότητα. Αυτό είναι το δεύτερό μας σημαντικό έργο. Και ένα τρίτο που το θεωρούμε εμβληματικό για τη Λέσβο είναι τα μονοπάτια της Ορθόδοξης Πίστης, ένα έργο που περιλαμβάνει γύρω στους 10 μεταβυζαντινούς ναούς και από τους δύο δήμους. Ξεκινάμε από το κάτω τρίτος, από την Παναγία της Αγιάσου, πηγαίνουμε στα χωριά της Δυτικής Λέσβου, στην Πέτρα, όπου θέλουμε να ανακατασκευάσουμε πάλι και τον Άγιο Ιωάννη, την περίφημη μεταβυζαντινή εκκλησία, στην Ανεμότια τον Άγιο Ιωάννη, στα Κεράμι τον Άγιο Γεώργιο. Είναι μια σειρά από εκκλησίες που θα δοθεί η προβολή που τους αξίζει και θέλουμε να αναπτυχθεί και ο θρησκευτικός τουρισμός που ήδη υπάρχει στη Λέσβο με τα δύο μεγάλα προσκυνήματα, όπως είναι ο Μανταμάδος και ο Άγιος Ραφαήλ, δίνοντας μια εναλλακτική διαδρομή, ξεκινώντας από τη Μυτιλίνη και καταλήγοντας μέχρι το Μόλυβο. Οπότε είναι ένα σημαντικό έργο πνοής, το οποίο θα δώσει τη δυνατότητα στον επισκέπτη να γνωρίσει και άλλα μνημεία αλλά και άλλες ομορφιές της Λέσβου. Μέχρι σήμερα δεν ήταν γνωστές.